Escalation White Wonderland. Πώς το πες? Είναι μια έκθεση με νηφικά. Λίγο δύσκολο τίτλο βάλατε. Εγώ τον έβαλα. Εσύ είσαι μπροστά. Πήγαμε στην Ελλάδα. Ήταν εκεί η Τατιάνα Μπλάμι. Όπου τη είπα για την εκπομπή τη Τατιάνα. Τη είπα ότι σε παίξαμε και μα ευχαρίστησε όλου για το βιβλίο που το παρουσιάσαμε. Εδώ βλέπουμε τη Σίλια Κρυσταλλιώτη. Με την Ντούκησα Νομικού. Έχει πολύ ωραίο πρόσωπο η Σίλια. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι με λέω Πεκρούζε με το πρόσωπό τη Σίλια. Και σκέφτομαι ότι δεν έχει κάνει και τίποτα σε πρόσωπό τη. Έχει δίκιο, μοιάζει. Ναι, μοιάζουν εδώ στι ζυγοματικέ συμφωνίε. Έχουμε και πάρα πολύ. Τη Σάσα Σταμάτη. Τη Μαρία Μπεκατόρη. Έχουμε ωραίες δηλώσεις. Εμένα πάντως πρόσκληση δεν μου ήρθε. Αλήθεια. Ούτε εμένα με κάλεσες. Κρίμα. Στεναχωριέμαι τώρα που μου το λες αυτό. Αλήθεια σου. Γιατί σε είχαμε πρώτη στη λίστα. Αλήθεια. Γιατί σε αγαπάει πολύ η Σίλια, όπως ξέρεις. Το ξέρω. Εσύ τι έκανες, σου έκανε και πέρσι ένα ωραίο φόρμα στο φανταστικό που γίνε χαμός. Βρε, δεν το λέω με παράπονο. Όχι. Αλλά. Το λες. Έχουμε την κουβάσα. Η Μαρία Ηλιάκη. Ναι, η Μαρία πήγε να διαλέξει νηφικό. Και τη Γαρμπή μαζί με τη Σίλια Πιθαριώτη. Η Γαρμπή τι κορμάρα έχει. Δεν υπάρχει το σώμα της. Έχουμε όμως και ωραίες δηλώσεις αποκλειστικές. Ήταν εκεί η Μέρια Ρόνι, Έλενα Ράπτη, όπου κάποιες κυρίες αποκαλύπτουν ότι παντρεύονται και έχουν βρει και τον ηθικό. Και έχουμε και έναν κύριο, ο οποίος θέλει να γίνει πατέρας. Και η Σίλια αποκαλύπτει πώς αντιδρά ο σύζυγός της με όλα αυτά που κάνει με τη μόδα. Τι της λέει, θα συνεχίσει ή όχι. Και μια κυρία σου λέει, Φέη, ότι δεν σου έχει γνωρίσει τον σύντροφό της. Γιατί θα έπρεπε να μου το γνωρίσει. Θα δει τώρα. Δεν θέλω εκπλήξει. Μόνο εκπλήξει εδώ. Εγώ δεν έκανα τίποτα, ειλικρινά. Ταξιδεύω μόνο για δουλειές, αλλά οι δουλειές είναι του άντρα μου. Η δικιά μου δουλειά δυστυχώς δεν είναι σοβαρή δουλειά. Γιατί? Και για εκείνον η μόδα δεν είναι σοβαρή, αλλά δουλειά. Γιατί? Για ποιο λόγο είναι δυστυχώς? Γιατί θέλει να είμαι με την οικογένειά μου και τα παιδιά μας. Μόνο σε μία πήγα. Σε ποια? Στην Barbara Streisand, που ήθελε ένα ρούχο τότε που τραγουδούσε για τα Όσκαρς. Λέει, θέλω να γνωρίσω, λέει, αυτή την κοπέλα, αυτό το designer, λέει. Πότε παντρεύεσαι? Νομίζω την άλλη εβδομάδα, Μέρη. Τυπώθηκαν οι προσκλήσεις, με πήρε η Ηλιάνα. Νομίζω την άλλη εβδομάδα, δεν θυμάμαι να σου πω μέρα. Φέη Σκορδά τον έχει εγκρίνει. Η Φέη δεν ξέρει τίποτα και σε παρακαλώ, θα μου βάλει τις φωνές πάλι. Σε παρακαλώ. Συγγνώμη! Η Φέη σαν τους γονείς. Την έχω σαν τους γονείς μου. Γιατί η Φέη θα το μάθει όταν πρέπει να το μάθει. Ήρθα να πάρω ιδέες. Έχουμε ορίσει ημερομηνίες. Λέμε το καλοκαίρι να κάνουμε το θρησκευτικό το γάμο μαζί με τη βάφτιση του μπέμπι. Η Σάσα μου είπε ότι βρήκατε νηφικό. Ναι, διαλέξαμε. Μαζί με τη Σάσα. Είπαμε πρώτα θα διαλέξουμε τον νηφικό και μετά τον άντρα τη ζωή μα. Έτσι λοιπόν έγινε σήμερα η αρχή. Έχουμε νηφικό. Είμαστε έτοιμες. Αυτό που λέτε μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις ότι έχουμε βρει τον νηφικό και μετά. Δεν παντρεύομαι. Δεν παντρεύομαι, αν αυτό με ρωτάτε. Ούτε υπάρχουν τέτοια σχέδια γάμου. Όταν έρθει η ώρα, θα σας το πω. Πόσες προτάσεις γάμου έχουν κάνει μέχρι σήμερα? Καμία. Δεν έτυχε, ξέρεις, ο ένας αυτό, άλλος η μέση, ο άλλος αυτό. Καταλαβαίνεις πώς θα φέρει η ζωή. Το νηφικό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Απλώς είναι άσπρο. Μπες. Εντάξει. Τι θες να παντρευτώ, δεν θα παντρευτώ, ρε Χριστιανή μου. Τι πρόβλημα είναι αυτό το πράγμα, μεγάλη αγωνία. Έβαλα τον τελευταίο καιρό στη ζωή μου τη γυμναστική, κάτι το οποίο το συχαινόμουν και το έλεγα και δημόσια. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει. Και λίγο προσοχή η διατροφή, έτσι το κάτι λίγο δηλαδή. Και όλα μάλλον φαίνονται. Δεν μπορώ να σχολιάσω και το ντεκολτέ σήμερα. Δεν έχει σημασία πόσο ανοιχτό μπορεί να είναι το ντεκολτέ. Σημασία έχει αυτός που το φοράει, με τι τρόπο το φοράει. Το ρούχο γίνεται χυδαίο, αν είναι και συμπεριφορά σου χυδαία. Τι έγινε με τον Γρηγόρη? Δεν με πίεσε καθόλου. Για σεξουαλικά δεν ήθελε να ρωτήσει. Ρώτα βρε, του λέω, δεν έχω θέμα. Ο κάθε άνθρωπος έχει την προτίμησή του. Άλλοι μπορούν να θέλουν γυναίκες, άλλοι να θέλουν άντρες, αλλά και τα δύο. Όταν θα το νιώσω και θα αισθανθώ ότι εντάξει, δεν έχω τι άλλο να πω, μπορεί να πω για τα σεξουαλικά μου. Ή να κάνω ένα παιδάκι. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Καλά Χριστούγεννα εύχομαι. Με το καλό να μας μπει. Με το καλό να μας μπει. Γιατί ο άντρας είναι. Η γυναίκα τίκ. Αυτή είναι η ατάκα, παιδιά. Με το καλό να μας μπει. Δεν θα ξεκινήσω με τη Σάσα, θα την αφήσω στο τέλος για τα σχόλια. Να ξεκινήσουμε με κάτι χαλαρό. Να πούμε ότι αυτό που πήγε τη Γαρμπή για τα ρούχα έχει απόλυτο δίκιο. Εξαρτάται πώς μια γυναίκα φοράει κάτι. Μπορεί να βάλω δύο γυναίκες στο ίδιο φόρεμα. Η μία να είναι. Είναι. Και η άλλη Sick, να είναι κλάσ. Η άλλη πρόσθετη. Ναι, είναι ο αέρας, είναι οι κινήσεις, είναι ο τρόπος που φέρεται. Η Γαρμπή, να πούμε τη ρωτήσαμε, γιατί φορούσε ένα φόρεμα 52-26 της Ηλίας και δεν φορούσε σουτιέ. Και ήταν αποκαλυπτικό το ντεκολτέ, αλλά δεν έλεγες, ήταν ωραίο. Και ήτανε... Το στήριξε. Ναι, ήτανε στο Θεό, και τσέρα και τάρα. Ωραία! Ναι, δηλαδή ήτανε... Ωραίο μπούστα. Δεν υπάρχει, αλλά ήτανε sick. Ωραία, πείτε μου τώρα για την